Καλό μεσημέρι, Μιχάλη Χατζιάννη. Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλά είμαι εγώ, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς, ετοιμαζόμαστε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κάνατε ζημιές, έμαθα χτες στα Χανιά. Ισχύει? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, εμείς πάντως περάσαμε πολύ όμορφα, όπως κάθε φορά άλλωστε εδώ στα Χανιά, εδώ στην Κρήτη. Τολμώ να πω ότι ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες εποχές, ότι η μουσική κρατάει γερά, το πάθος και ο ενθουσιασμός είναι ακόμη ψηλά και ότι τα τραγούδια μας δίνουν ακόμη ελπίδα και χαρά. Και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα μέσα σε όλα, μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη εποχή, μέσα σε όλη αυτή ίσως τη θλίψη που περνάμε. Εντάξει, λίγο ξεφεύγουμε από τη μαυρίλα όταν ξέρουμε ότι θα πάμε σε ένα live που είναι πολύ δυνατό και θα δούμε ένα καλλιτέχνη που αγαπάμε πάρα πολύ και με τον οποίο θα ακούσουμε τραγούδια που επίσης αγαπάμε πάρα πολύ και που συντροφεύουν πολλές από τις στιγμές μας, καλές και κακές, δύσκολες και όμορφες. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χτίσει μια σχέση αγάπης, κύριε Χατζιάννη, είναι αλήθεια αυτό? Νομίζω ότι η Κρήτη είναι από τα σημεία τα δικά σας και το Ηράκλειο είναι φαν, πώς θα το πούμε, φανότοπος του Χατζιάννη, τέλος. Εντάξει, η Κρήτη είναι ένα αγαπημένο μέρος, είναι σαν, το νιώθω σαν καταφύγιο, σαν δεύτερο μου σπίτι, γιατί πέρα από την μουσική σχέση που με ενώνει όλα αυτά τα χρόνια και που δεν υπήρξε μικρή και δύο λόγες καταφρόνητη, έχω και στη ζωή, γιατί εδώ περνούσα πάρα πολλά κατά καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας στην Ελούντα, έχω δεσμούς προσωπικούς και οικογενειακούς, έτσι έχω μάθει την Κρήτη σαν να είναι πραγματικά το σπίτι μου. Μεγαλώνοντας και αφού έγινα και επαγγελματίας μουσικός και επαγγελματίας τραγουδιστής, δηλαδή του μουσικού χώρου, έκανα τα πρώτα μου live στην Κρήτη και ένιωσα την πρώτη στιγμή πως οι άνθρωποι εδώ με αγκάλιασαν με την πιο μεγάλη δυνατή στοργή και σαρφορή και μέχρι τώρα αυτή η σχέση εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εύχομαι να είμαι πάντα εδώ και να μπορώ να προσφέρω σε όλη αυτή την μεγάλη κοινωνία αγάπης το καλύτερο μπορώ και ό,τι περισσότερο διαθέτω. Ξέρω ότι σας είστε στη διαδρομή, έρχεστε από Χανιά, πηγαίνετε απευθείας στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου απόψε το βράδυ θα είμαστε κι εμείς εκεί. Οπότε δεν θα σας κουράσω πολύ. Σας έχω δεσμεύσει βεβαίως να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό, το καινούριο άλμπουμ, για το «Η αγάπη δυναμώνει», που είναι αλλιώτικο από τα άλλα. Αλλιώτικο. Και φαίνεται ότι είναι αλλιώτικο από τα άλλα. Κάποια στιγμή, με το που θα τελειώσει και αυτό το ωραίο και μακρύ καλοκαίρι, νομίζω πρέπει να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Βεβαίως, και χαίρομαι καταρχήν που κάνατε την παρατήρηση ότι είναι αλλιώτικο, γιατί ήταν σχεδόν αυτός ο σκοπός να κινηθούμε σε ένα διαφορετικό μουσικό επίπεδο και να δώσουμε κάτι διαφορετικό, ίσως γιατί μεγαλώνουμε και η μουσική μας αλλάζει. Η εποχή μας αλλάζει και η δουλειά μας ορισμένα πράγματα αποτυπώνονται. Μεγαλώνουμε και η μουσική μεγαλώνει μαζί μας. Ναι. Είναι πιο όριμο, είναι πιο μεστό, είναι αλλιώτικο, βρε παιδί μου. Είναι ο ήχος του, είναι η ενορχήστρωσή του, είναι οι μουσικές του, είναι η στίχη του, είναι όλα. Είναι όλα αλλιώτικα. Ναι. Και είναι όλα αυτά που κουβαλάμε, που γίνονται τραγούδια, γίνονται ιστορίες. Καταγράφονται μέσα σε αυτό το άλμπουμ, μέσα στους στίχους, μέσα στις μουσικές. Μουσικές μέσα στις ερμηνείες. Λοιπόν, αυτές τις μουσικές και άλλες πολλές ακόμη, απόψε το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σας ευχαριστώ. Το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Η αγάπη δυναμώνει, έτσι να δυναμώνουν όλα τα θετικά και ενάρετα συναισθήματα μέσα μας. Είναι εποχές δύσκολες και να είμαστε δυνατοί, να είμαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι και σας. Από κοντά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Εννοείται πως ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά επίσης. Γεια χαρά.
Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στη διαδρομή είναι, έρχεται από τα Χανιά, πάει για soundcheck στο Παγκρίτο. Το τζακώσαμε στον δρόμο πάνω να πούμε δύο κουβέντες, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Απόψε στις 9.30 είναι η συναυλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Προπόληση εξακολουθεί να παίζει στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. 9 ευρώ η προπόληση. Και όταν τελειώσει το τραγούδι θα πούμε για τους δικούς μας διαγωνισμούς, εντάξει. Άντια. Στο κρεμό, γιατί σε ξέρω, γιατί δεν θέλω να έρθει το τέλος, θα κάνω πίσω εγώ. Εγωισμός είναι, αν πάντα πας είναι, μια φορά είναι, είναι η ζωή μας εδώ. Θα κάνω πίσω εγώ. Πόσες να τρακάρουμε για όλα με το πηγή ή καραμπόλα. Κάθε σχέση μπαίνει σε τυφώνα σε ένα μικρό βαρύ χειμώνα. Μη δαγκώνεις στο σκηνή, θα πέσουν κι οι δυο στο κρεμό. Γιατί σε ξέρω, γιατί δεν θέλω να έρθει το τέλος, θα κάνω πίσω εγώ. Εγωισμός είναι, αν μ' αγαπάς είναι, μια φορά είναι, είναι η ζωή μας εδώ. Θα κάνω πίσω εγώ. Γιατί σε ξέρω, γιατί δεν θέλω να έρθει το τέλος, θα κάνω πίσω εγώ. Εγωισμός είναι, αν μ' αγαπάς μείνε μια πόλη.